Βρεθήκαμε σήμερα εδώ, αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, στην πρεσβεία του Καζακστάν, στην Αθήνα, κάνοντας ένα διάβημα διαμαρτυρίας για να καταγγείλουμε πραγματικά την αιματηρή καταστολή, την εκατόμβη νεκρών, τη σύλληψη χιλιάδων διαδηλωτών, να εκφράσουμε τον αποτροπιασμό μας για τις καταγγελίες που ακούγονται για βασανισμού συλληφθέντων, για τη γενικότερη ένταση του κρατικού αυταρχισμού και της καταστολής, με την οποία συναντήθηκαν οι δεκάδες χιλιάδες λαϊκοί άνθρωποι, εργάτες εργαζόμενοι, που από τις αρχές του χρόνου διαδηλώνουν στο Καζακστάν για συγκεκριμένους λόγους, εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των τιμών ενέργειας, των άλλων μεγάλων οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών προβλημάτων που βιώνουν οι εργαζόμενοι τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα της χώρας. Δεν είναι τρομοκράτες οι λαοί. Καταγγείλαμε τη στάση αυτή των αρχών σε συνάντηση που είχαμε με το σύμβουλο της πρεσβείας. Καταγγείλαμε επίσης τον αντιδημοκρατικό και αδιέξοδο τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την κατάσταση. Καλέσαμε και καλούμε για την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων διαδηλωτών, την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων στη χώρα. Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, των εξεγερμένων και των εργατών. Καλέσαμε για την ικανοποίηση των αιτημάτων των κινητοποιήσεων, αιτήματα τα οποία συμπεριλαμβάνουν την κατάργηση της αντισυνδικαλιστικής νομοθεσίας, την ελεύθερη ίδρυση και δράση συνδικάτων, την ελευθερία κήρυξης απεργίας και άλλων συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, τα οποία από τους νόμους της χώρας έχουν περιοριστεί, όπως επίσης καλέσαμε και απαιτήσαμε για την άμεση πάυση των πολιτικών διώξεων, για την άρση της απαγόρευσης που υπάρχει ενάντια στο Κομμουνιστικό Κόμμα του Καζακστάν, καλέσαμε για την άμεση νομιμοποίηση και δράση του Σοσιαλιστικού Κινήματος του Καζακστάν. Δεν τελειώνει εδώ αυτός ο αγώνας. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα συνεχίσει μαχητικά να διαδηλώνει την αλληλεγγύη του στο λαό του Καζακστάν, στην εργατική του τάξη, η οποία σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα συνεχίζουμε να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην πάλη των λαών για τις σύγχρονες ανάγκες και τα σύγχρονα δικαιώματά τους. Συνεχίζουμε την πάλη, συνεχίζουμε τον αγώνα, συντροφιές, συντροφιές. Δεν είναι τρομοκράτες.